Πατέρα, θα μπορούσατε να μας πείτε δύο λέξεις κλειδιά για την πνευματική μας πορεία? Ναι, δύο λέξεις που θα τις θυμάστε πάντα, γιατί αυτές οι δύο καθορίζουν την πορεία μας ή στον ουρανό ή στον Άδη, ή στην ευτυχία ή στη δυστυχία. Αυτές οι δύο λέξεις είναι η μία αγαπώ και η δεύτερη αμαρτάνω. Ο δρόμος της αγάπης μας οδηγά σταθερά στον ουρανό. Είναι ο δρόμος της συμπόνιας, της εσπλαχνίας, της κατανόησης, της συγχώρεσης. Ο άλλος δρόμος, αμαρτάνω, είναι ο δρόμος της απονιάς, της σκληρότητας, του εγωισμού, του πείσματος, της ζήλιας, της συκοφαντίας, της κρίσης, όλων των κακών. Θα ήθελα αυτές οι δύο λέξεις να είναι κλειδιά και να τις θυμάστε πάντα. Όποτε θα αγαπάτε, θα ξέρετε ότι ανεβαίνετε στον ουρανό. Όποτε θα αμαρτάνετε, να ξέρετε ότι κατεβαίνετε στον Άδη. Εγώ σας εύχομαι πάντα να αγαπάτε. Πρώτα τον Θεό, μετά τον κάθε συνάνθρωπό σας. Και θα ήθελα να ξέρετε ότι όποιος δεν αγαπάει, αυτόματα αμαρτάνει. Επομένως, θα ήθελα να σβήσετε τη λέξη αμαρτάνω, φτάνει μονάχα να σκέπτεστε τη λέξη αγάπη. Και τη λέξη, και τη λέξη αγαπώ, αγαπώ, ενεργητική φωνή. Συνέχεια, συνέχεια θα ζεις έτσι που η καρδιά σου είναι ενεδοσμένη στην αγάπη. Σας εύχομαι ολόψυχα τον δρόμο της αγάπης. Τον δρόμο που θα μας ανεβάσει όλους, όχι στο ουράνιο βασίλειο απλά, αλλά μέσα στην αγκαλιά του Θεού.